Στο πλευρό του Χάρη Μαυράκη, που είναι υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, βρίσκεται ο Δημήτρης Καμπόσος. Ο κύριος Καμπόσος τονίζει ότι στηρίζει τον κύριο Μαυράκη και όχι τον άλλο συνδυασμό, καθώς ο άλλος συνδυασμός εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική του κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα κρατούσα αποστάσεις και δεν θα ήμουν ούτε στον κύριο Μαυράκη ούτε στον άλλο συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα όμως πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να αποδοκιμαστεί μια πολιτική η οποία είναι η πολιτική των χαρατσιών, η πολιτική του κλεισίματος των καταστημάτων, μια πολιτική τέτοια. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μέσα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, του Δαμούλου, είναι και κάποιοι οι οποίοι με στήριξαν. Με κάποιους επικοινώνησα και τους είπα μην επιβραβεύετε την πολιτική που παίρνει τα ταξί από τους ιδιοκτήτες, που παίρνει τα φορτηγά από τους ιδιοκτήτες, που κλείνει τα καταστήματα, που δημιουργεί ανθρώπους στην ανεργία, που βάζει χαράτσια. Μια πολιτική τέλος πάντων που φαλήρισε την Ελλάδα, διότι όταν άκουσα και είπαν ότι μετά από 10 χρόνια, 11, θα βρεθούμε στο σημείο οικονομικά που παρέδωσε ο Καραμαλής στον Παπανδρέου, εγώ αναλογίζομαι τι φρίκι έγινε αυτά τα 2 χρόνια. Αυτή τη φρίκι, όμως, αυτή η φρίκι έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου Πασόκ. Αυτό το Πασόκ. Όχι ο απλός πολίτης. Ο απλός πολίτης πάει να πληρώσει το χαράτσι και κόβει από το παιδί του που είναι στο πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι εδώ λοιπόν και στηρίζω το επιμελητήριο και στηρίζω το Μαυράκι. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι ο ικανότερος του Δαμούλου, αλλά η πολιτική Πασόκ δεν είναι η πολιτική που πρέπει αυτή τη στιγμή να επιβραβευτεί. Αν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, όλοι αυτοί που ψηφίζουν στο επιμελητήριο, αν είναι ευχαριστημένοι από την πολιτική Πασόκ, να πάνε να ψηφίσουν το Δαμούλο. Αν δεν είναι ευχαριστημένοι, να πάνε να ψηφίσουν το Μαυράκι. Εγώ λοιπόν προτρέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με στηρίζουν και ξέρουν ότι έχουν καθαρή φωνή, τα έχω βάλει και με τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και το ξέρει όλος ο κόσμος, τα έχω βάλει με όλες εκείνες τις πολιτικές που πονάνε τον κόσμο, όταν τον πονάνε. Ήμουνα ο πρώτος που είπα δημόσια, αυτούς που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία, κλείσε τους στη φυλακή. Ποιοι είναι, 5-7, κλείσε τους μέσα στη φυλακή. Και πρέπει να τα ακούσω και την άλλη πλευρά. Άκουσα τώρα τελευταία κάποιες φωνές και από την άλλη πλευρά. Κλείστε τον Τσοχατζόπουλο στη φυλακή, από στελέχη του Πασόκ. Μέχρι πρώτα δεν το άκουγα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πονάει. Η Ελλάδα πονάει πολύ. Εισπράττω τον πόνο. Καθημερινά. Προτρέπω τον κόσμο λοιπόν στις 4 Δεκέμβρη αυτό το δημοψήφισμα που δεν έγινε, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες να πάνε να το κάνουν. Στο επιμελητήριο Αργολίδας, σε εκλογές που θα γίνουν στο πρώτο Λύκειο Άργους, εκεί πάνω στο σχολείο, που θα ψηφίζουν εκείνη την Κυριακή, να πάνε να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Και πιστεύω ότι αυτά τα μηνύματα το βράδυ των εκλογών θα δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να αναδιπλωθούν εκείνες οι τακτικές που θεωρούν τον Έλληνα όσο τον βαράς, του αρέσει. Δεν μας αρέσει να μας βαράνε.